Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει ενδεχομένω σε αυτέ τι μέρε σχετικά με αυτό το συμβάν που έχει συμβεί, που ω συμβάν δηλαδή είναι δεδομένο ότι έχει συμβεί. Αυτό το περιστατικό λέω με την Ελένη τη Φουρέιρα, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σα με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσεί, και, και καταρχά να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο έχει κατακλείσει το διαδίκτυο γενικά, το οποίο να μην το έχετε μάθει, να μην έχει φτάσει από τα κανάλια, να μην το έχετε ακούσει με κάποιο τρόπο, γιατί προφανώ όλοι ενημερώνεστε από πού, από έναν κωμικό μεσήλικα που απο εναν κωμικο μεσίλικα αυτή η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του κωμικού, γιατί, αν δεν ενημερωθείτε για τι ειδήσει από κάποιον άνθρωπο που κάνει, γράφει λογοπαίγνια και κάνει μουσική κομμωδία, από ποιον θα ενημερωθείτε, από του δημοσιογράφου. Είναι δουλειά των δημοσιογράφων να μεταφέρουν τι ειδήσει χωρί σχόλιο για να ξέρουμε όλοι τι γίνεται στον κόσμο γύρω μα. Είναι δουλειά του δημοσιογράφου δηλαδή να παίρνει την είδηση, να τη διασταυρώνει, να την ερευνά και να φτάνει στην αλήθεια και να την παρουσιάζει για να έχουμε μια ρεαλιστική αντιμετώπιση του κόσμου, του τι συμβαίνει. Είναι αυτή η δουλειά. Αστεία πράγματα. Αυτό είναι δουλειά των κομικών. Ακριβώ. Η δουλειά των κομικών είναι να ασχολούνται με τα σοβαρά πράγματα. Με τα σοβαρά. Να διασταυρώνουν τι ειδήσει, να καταλαβαίνουν να φτάνουν στην ουσία και να μιλάνε να τοποθετούνται για θέματα για το... στα οποία δεν φτάνει τώρα ο δημοσιογράφο να τοποθετηθεί για τέτοια πράγματα. Δεν είναι στο job description. Αυτά είναι των κομικών. Άμα θέλετε κάποιον να λέει αστεία, παιδιά, εντάξει, τι να πω. Πληρώστε κάποιον, δώστε του βουλευτική αποζημίωση και στείλτε τον εκεί στην Ευρωβουλή να λέει ότι η θέση τη γυναίκα είναι στην κουζίνα. Για τα αστεία υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Γιατί ο λαό μα εκτιμάται τιμάει την κομμωδία και την ανταμείβει. Βέβαια, εννοείται. Βλέπει τον άλλο, λέει: Τι κάνει εσύ, πουλά αληφή κατά του κορονοϊού. Τι θα σε κάνουμε, δεν θα σε στείλουμε στην Ευρώπη. Να εκπροσωπήσει το λαό. Βλέπει τον άλλον που μιλούσε με βίντεο. Δύο μέρε μιλούσε live με ένα βίντεο που ήταν μαγνητοσκοπημένο. Δεν θα ανταμειφθεί η καλή κομμωδία. Απ' την άλλη, εσύ λε λογοπαίγνια του στυλ σκυρό ξωτικό. Πέργολα. Εσύ πρέπει να τιμωρηθεί. Εννοείται. Τι ήταν αυτό που είπε. Μιλάμε λοιπόν για μια είδηση η οποία έπαιξε παντού και όταν λέμε παντού εννοούμε σε δύο site τα οποία πατά την είδηση πάνω και το χαρακτηριστικό τίτλο Error 404 Page Not Found είναι ένα περιστατικό στο οποίο έχουν εμπλακεί διάφορα μέρη, η Ελένη Φουρέιρα κυρίω, δηλαδή αυτό μόνο. Μόνο, αυτό, μόνο η Ελένη Φουρέιρα ήταν και παιδιά, ήταν μόνο η Ελένη Φουρέιρα γιατί έχω μικρά παιδιά. Και θα μου πείτε ρε φίλε, κάνει αυτό το βίντεο και δεν θα μα πει καν την είδηση. Παιδιά, ψάξτε την, ψάξτε την και μόνη σα. Δηλαδή όλα τα περιμένετε από μένα. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να πω εγώ ότι ο γιο του Βαγγέλη α πούμε έκανε αυτό. Δεν το λέω γιατί όλοι τώρα ακούσατε ο γιο του Βαγγέλη και σκεφτήκατε ένα συγκεκριμένο Βαγγέλη. Εγώ όμω μιλάω για τον κουμπάρο του Βαγγέλη, δεν έχει γιο. Εντάξει, του αρέσει η ράπ όμω. Είχα πάει μια φορά του λέω Βαγγέλη, γιο. Πήγε λοιπόν αυτό ο λαμπρό νέο, α πούμε, να διασκεδάσει εκεί σε μια φιέστα εκεί που την είχε οργανώσει ο πατέρα του. Ποιο δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Σε ποιον δεν έχει συμβεί. Όπω λένε και στη Μάλτα, ο αναμάρτητο πρώτο στο λίθο βαλέτα. Πήγε λοιπόν και ο μπαμπά είχε εκεί μια τραγουδίστρια. Γιατί όποιο έχει παιδιά ξέρει. Πάει στον δρόμο με το παιδί, λέει μπαμπά να πάρουμε αυτό. Του λέει ο μπαμπά, Όχι, ε, έχουμε στο σπίτι. Ε, αυτό είπε μπαμπά να πάρουμε αυτή την τραγουδίστρια. Και λέει αυτό μια στιγμή έχουμε στο σπίτι. Και πήγανε στο σπίτι και όντω είχαν αυτήν. τι έκανε λοιπόν εκεί πέρα, τι έγινε, βγήκε αυτή η Αν είναι δυνατόν τώρα. Κάπου όπα, Σαν να πάει τώρα δηλαδή γυναίκα, να παρκάρει, α πούμε, και να πλησιάζει το πίσω όχημα. Κάπου όπα. Και τι έκανε το παιδί, το λογικό. Λέει στο δικό μου το μαγαζί, που εντάξει είναι το δικό σου, αλλά σήμερα είναι το δικό μου. Παίρνει εσύ το δικό στο μικρόφωνο, το οποίο εντάξει είναι δικό σου, αλλά είναι και το δικό μου, γιατί εγώ το πλήρωσα. Θα βγει εσύ να τραγουδήσει τώρα σε μένα. Βγήκε εσύ και είπε Καλώ ήρθατε. Εγώ ήμουν εδώ πέρα πριν από σένα. Εσύ καλώ ήρθε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μπορώ. Ναι, αλλά το ξέρω. Ναι, το ξέρω. Αλλά με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Και ανέβηκε και ο άνθρωπο εκεί, παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό του εκεί πέρα, την εγκαρδιότητα. Από τι κάνει. Πάει εκεί που δουλεύει η άλλη και τη παίρνει το μικρόφωνο. Εννοείται, την πιάνει αγκαλιά, την παίρνει. Τη λέει εσύ τώρα ζεσταίνεσαι. Να μην κάνουμε ένα μπάνιο με σαμπάνια. Δηλαδή, να μην δροσιστεί. Δουλεύει. Εργαζόμενη είσαι. Είναι δύσκολη συνθήκη. Τι σου λείπει. Μία στο μάτι. Όλοι το θέλουν αυτό ...στη δουλειά τους να συμβαίνει... ...εκεί που δουλεύουν δηλαδή να έρθει το αφεντικό που είναι ταυτόχρονα και πελάτη, α πούμε, και να παίρνει το όργανο τη δουλειά από τα χέρια του άλλου που δουλεύει. Βέβαια, εννοείται. Πολύ φυσιολογικό. Τι δουλειά κάνει εσύ. Είμαι, λέει, σε εργαστήριο φαρμακολογία. Παίρνει το αφεντικό μέσα, λέει, α το δοκιμαστικό σωλήνα. Ξέρω εγώ, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Γιατί μόνο εσύ ξέρει, δηλαδή. Δουλεύει σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Πα τώρα το ισότοπο, θα το πάρω εγώ. Εύκολο είναι, κάνει μπαμ. Σιγά τα αυγά, πανευκολούρα. Αυτό που κάνει εσύ μπορώ να το κάνω κι εγώ, εννοείται. Ό,τι και να κάνει εσύ μπορώ κι εγώ. Πολύ καλύτερα. Στο δικό σου δεν χωράει, στο δικό μου κολυμπάει, δεν κάνει, δεν πάει καν, έχει πάει κατευθείαν στον πυθμένα. Μα είναι το όνειρο κάθε εργαζόμενο αυτό το πράγμα. Να κάνει τη δουλειά του έτσι με τέτοιε ευχάριστε συνθήκε. Με όρια, με σεβασμό. Να σκέφτε το άλλο τον εργαζόμενο, να λέει τι θε, διάλειμμα. Πάρε διάλειμμα. Σταμάτα να τραγουδά γενικά. Θα το αναλάβω εγώ. Παίζει μπάσκετ. Εγώ θα ρίξω τι βολέ. Κάτσε εσύ στον μπάγκο, ξεκουρά σου. Είσαι οδηγό φόρμουλα. Α το το πάρω εγώ για ένα κύκλο. Θα στο παρκάρω και τέλεια, μη νοιάζει. Και τι κάνει γλυκούλα εκεί πέρα, βγαίνει και λέει Παι, παιδιά σταματήστε λίγο, συγγνώμη, λίγο, συγγνώμη. Ε, και λέει. Μια στιγμή θέλω να σταματήσω το γιατί δεν, είναι, δεν, νιώθω πολύ καλά. Δεν, δεν αλλά, αλλά δεν φταίει εσύ, έτσι λέει. Η βγήκε και είπε: Το άκουσα με το βίντεο, λέει. Δεν φταίει εσύ, είπε στον άνθρωπο που έκανα αυτά τα πράγματα. Γιατί τι να πει, τι να πει, ποιο φταίει φταίει η κοινωνία. Τι να πει. Προφανώ και δεν φταίει εσύ. Πρέπει να πει κάτι άλλο. Τι φταίνε τα Pokémon. Ήρθε, α πούμε, ξέρω εγώ, ο Πίκατσου εδώ και μου πήρε το μικρόφωνο. Δεν το... Είναι αυτά που συμβαίνουν. Που άρχισε τα σπαστικά αυτό εκεί ο Πίκατσου. Φταίει ε, η βαρύτητα τη Ελλήνη. Βέβαια, επηρεάζει. Είναι ο, ε, ο ερμή παράδρομο. Και να κάτσει και αυτή να κάνει την αυτοκριτική τη. Να πει, ξέ, ξέρει τελικά, δεν φταίει εσύ εννοείται. Ποιο φταίει. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Λέει που είμαι γυναίκα και δεν είμαι άντρα. Γιατί. Τι με να είμαι άντρα, να είμαι ρε, παιδί μου, να έχουμε κλείσει ένα νορβηγικό black metal συγκρότημα. Α ήταν άντρα, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να ανεβαίνει στη σκηνή να τραγουδάει black metal. Να λέει Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε καλά. Ουα! Να λένε Κάναμε μια φιέστα εδώ με αυτού ξέρω εγώ που δεν, δεν ξέρω καν πώ λέγονται. Δώσανε το όνομα και παίρνει σαν να διαβάζω καγκελόπορτα. Να του περνάει από το μυαλό του άλλου ότι αυτό εκεί πέρα τώρα, αν πάω εγώ να του πάρω το μικρόφωνο εκεί που τραγουδάει, μπορεί να μην δουλέψει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα τελικά. Α πούμε να, να εκδηλώσει τη λατρεία του, να μου φέρει ένα μπουκέτο στα δόντια με λουλούδια. Γιατί τι δείχνει το να παίρνει το εργαλείο τη δουλειά από τον άλλον την ώρα που κάνει τη δουλειά του. Τι δείχνει ακριβώ. Εκτίμηση. Δεν είναι καθόλου υποτιμητικό καθόλου καθόλου. Εκεί που χειρουργεί ο άλλο να πα να του πάρει τον, τον υστέρι. Θαυμασμό δείχνει. Α ήταν άντρα. Δηλαδή πάνε οι άλλε τώρα, δηλαδή οι γυναίκε και τραγουδάνε. Είναι δυνατόν. Τραγουδάνε. Αφού όλοι ξέρουν ότι η φωνή πριν να βγει πάει και ελέγχει εκεί πέρα. Βλέπει. Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα. Λέει, τι είναι, είναι αυτό, είναι εκείνο. Να δω. Δηλαδή θέλει ιδέα για να φτάσει στην ότα Βέβαια. Δεν είσαι, η θέση σου είναι στην κουζίνα. Ακριβώς! Στείλαμε την άλλη εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο, με αυτή τη θέση που λέει η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Τη φαντάζομαι την καημένη να ψάχνει εκεί, στις Βρυξέλλες, να λέει παιδιά, Πού είναι η κουζίνα εδώ πέρα! Δεν ξέρω πού να πάω, απο πού θα μιλήσω! Τι δουλειά έχει τώρα η γυναίκα να τραγουδάει! Γιατί δεν της βάλανε εκεί πάνω στην πίστα ένα πάγκο, κάτι με καρότα, κάτι να καθαρίζει πατάτες! να τη βάλουν το μικρόφωνο δίπλα στον τολμάδο παρασκευαστή. Έλεω με αυτή τη woke agenda τελικά, α πούμε, ξέρω εγώ που θέλει τι να, να θεωρούμε τι γυναίκε ανθρώπινα όντα. Να θέλουν δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα, να μπορούν να δουλέψουν δηλαδή με ασφάλεια και με συνθήκε δουλειά αξιοπρεπή. Με την ίδια αμοιβή. Κάπου ένα όριο. Σε λίγο θα μα πείτε ότι θέλουν να ψηφίζουν κιόλα. Και έγινε αυτό το σκηνικό και τι έγινε με τα παιδιά ακριβώ τίποτα. Γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα λένε εδώ είμαστε μάρτυρες ενός γεγονότος εδώ πέρα το οποίο γεγονότο είναι μοναδικό. Έχουμε μια την Ελένη τη Φουρέιρα από τη μία μεριά και από την άλλη κανέναν. Ένα δηλαδή κακομύρης πήγε και τράβηξε αυτό το βίντεο το οποίο κάπω κυκλο... κυκλοφόρησε στα social, ο οποίο τώρα μάλλον πρέπει να είναι προστατευόμενο μάρτυρα στο FBI, σε κανένα κολοχώρη στο Γιατί κάνανε, λέει, εδώ αυτό το γεγονό πρέπει να το προσέξουμε, να το σεβαστούμε. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έτσι γενικά, α πούμε, σαν οτιδήποτε. Γιατί οι άνθρωποι κάνανε αυτό, λέει, δύο λέξει τώρα μάρτυρα που είμαι εγώ. Βαγγέλης, ένα τυχαίο όνομα, ένα και ένα ίσον δύο, το θέμα έχει βάθος, εννοείται. Δεν υπάρχει λόγο να φτάσουμε στον πυθμένα του θέματο. Είδανε, είδε εσύ τίποτα. Όχι. Εσύ είδε τίποτα. Όχι. Να πάμε στο βαρ. Πάει το βαρ, παιδιά. Εγώ δεν είδα τίποτα. Γιατί και το βαρ δεν έχει πλευστότητα αρκετή. Βυθίζεται επίση αν εγκυβωτιστεί σε τσιμέντο. Δηλαδή, ποιο τη έφταιγε τη Ελένη να μίλαγε. Να μίλαγε βέβαια να πει με ενοχλεί αυτό που κάνει. Μίλησε. Το άκουσε άλλο, το άκουσε. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Για τρία μίλησε Εντάξει. Αλλά σταμάτησε. Να τα λέμε όλα. Ήταν και αυτή βέβαια προκλητική που πήγε να δουλέψει εκεί πέρα έτσι. Υπήρχε. Αυτό δηλαδή δεν ήταν προκλητικό. Τι έπρεπε να κάνει, να πάει στην αστυνομία. Έπρεπε βέβαια να, πάει στην αστυνομία να, πούν. να τη πούνε αυτό είναι σοβαρό. Πρέπει να καλέσετε την αστυνομία. Να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία να τη πούνε αυτό είναι σοβαρό. Πρέπει να καλέσετε την αστυνομία. Να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία να τη πούνε αυτό είναι σοβαρό. Να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία να βγει ο άλλο εκεί που είχε κλεισμένη στο διαμέρισμα εκείνη την κοπέλα ο Μαστροπος που Ο οποίο κιόλα ότι παράνομα να απευθυνθεί στου αρμόδιου, βέβαια. Να πάει στη σερβιτόρα. Αυτή είναι η δουλειά τη. Να σερβίρει ποτά και να βοηθάει θύματα κακοποίηση. Όλοι το ξέρουν αυτό. Τι να έκανε δηλαδή, να πήγαινε στο φρουρό εκεί πέρα στο κουβούκλιο που βγήκε έξω από το αστυνομικό τμήμα και είδε τον άλλον να έρχεται πάνω τη. Και ο φρουρό τι έκανε. Τη δουλειά του, παιδιά. Τη δουλειά. Ήταν φρουρό σε το κουβούκλιο. Είναι φρουρό του κουβουκλίου. Αυτό είναι. Το κουβούκλιο ήταν απόλυτα ασφαλέ γιατί ναι, βλέπει ο άλλο εκεί, βλέπουμε εμεί μια όμορφη, επιτυχημένη, διάσημη, πλούσια γυναίκα και εκείνο που ήταν πάνω στη σκηνή, τι είδε ακριβώ, έφτασε στο βάθο και είδε τη γυναίκα πάνω από όλα ή μάλλον κάτω απ' αν αυτά τα τραβάει η Ελένη, η Φουρέιρα, που είναι αυτή που είναι, φανταστείτε τι τραβάει και τι ζει η οποιαδήποτε άλλη, σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Γιατί μιλάμε για σοβαρά, δεν θέλω να σα γελάσω. Χαχα, σα γέλασα.